Γεια σας, καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Αν τα λέμε για πρώτη φορά, εγώ είμαι η Νάγια, εδώ σας μιλάω για όλα όσα αγαπώ και χαίρομαι πάρα πολύ που κάνατε κλικ στο σημερινό βίντεο, γιατί θέλω να τεστάρω μαζί σας το συγκεκριμένο foundation, το Total Control Pro από την NYX. Συγκεκριμένα μου έχουν στείλει ένα σωρό προϊόντα από αυτή τη σειρά. Όπως βλέπετε, υπάρχουν διάφορα μπουκαλάκια σε διαφορετικά χρώματα. Θα σας εξηγήσω σε λίγο τι σημαίνει αυτό και πώς λειτουργούν και συνδυάζονται μεταξύ τους. Και επίσης θα σας δείξω το συγκεκριμένο μακιγιάζ, το οποίο το είχα κάνει σε ένα προηγούμενο βίντεο. Και χωρίς αυτό το βίντεο να επικεντρώνεται στο μακιγιάζ, πήρα πάρα πολλά θετικά σχόλια από εσάς. Οπότε αποφάσισα να το αναπαράξω για να σας δείξω ακριβώς τι προϊόντα είχα χρησιμοποιήσει. Και πιστέψτε με, αυτό το eye look γίνεται χρησιμοποιώντας μία και μόνο σκιά. Λοιπόν, τα προϊόντα που θα χρησιμοποιήσω επίσης είναι από MAC, είναι από Charlotte Tilbury, είναι από Natasha Denona, είναι από Laura Mercier. Γενικά έχουμε πολύ ωραία πράγματα εδώ μπροστά μου. Οπότε μείνετε εδώ αν θέλετε να δείτε πώς δημιούργησα αυτό το πολύ ανοιξιάτικο μακιγιάζ. Κατά τα άλλα, αν δεν έχετε γραφτεί ακόμα στο κανάλι, κάντε το τώρα πατώντας το κουμπί subscribe ή εγγραφή, γιατί αυτό με βοηθάει πάρα πολύ. Thank you, thank you, thank you, αν το κάνατε ήδη, αν το έχετε κάνει ήδη. Και πριν πετάξω όλα τα μπουκαλάκια που έχω μπροστά μου κάτω, πάμε γρήγορα να ξεκινήσουμε. Πάμε πρώτα σε ενυδάτωση της επιδερμίδας και προετοιμασία για το μακιγιάζ. Θα χρησιμοποιήσω σήμερα την Lakeheim Sensitive από την Embryolisse. Την έλαβα προχθές, δεν την έχω χρησιμοποιήσει, θα την ανοίξω τώρα κιόλας. Είναι για ευαίσθητες επιδερμίδες, μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε σε πρόσωπο και σώμα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ενήλικες και παιδιά αλλά και μωρά. Και είναι υποαλλεργική και χωρίς άρωμα. Όπως βλέπετε, έχει μια πολύ ωραία υδαρή σύσταση. Δεν είναι η σύσταση της Le Creme Concentré που είναι πιο συμπυκνωμένη και εμένα μου αρέσει πολύ αυτό γιατί θέλω μια ελαφριά κρέμα, όπως ξέρετε. Wow, πολύ μου άρεσε το αποτέλεσμα. Όσο η κρέμα απορροφάται, εγώ θέλω να σας πω δύο λόγια για το σύστημα αυτό, το Total Control Pro από την NYX. Μου έστειλαν αυτό εδώ το κουτί με πάρα πολλά, όπως βλέπετε, μπουκαλάκια. Στο ένα από αυτά τα μπουκαλάκια είναι το foundation στη συνηθισμένη μου απόχρωση, την Natural. Στα υπόλοιπα μπουκαλάκια υπάρχουν διάφορες αποχρώσεις, τις οποίες εσείς μπορείτε να αναμίξετε με το foundation σας, αυτή είναι και η λογική, για να του αλλάξετε την απόχρωση. Υπάρχει λοιπόν αυτό το κόκκινο που μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και για ρούζ, αλλά και για να το κάνετε έτσι λίγο πιο ηλιοκαμένο το αποτέλεσμα. Υπάρχει αυτό το καφέ που, όπως βλέπετε, το έχω χρησιμοποιήσει πολύ. Και αυτό θα μας σκουρίνει την απόχρωση του foundation και υπάρχει και highlighter σε δύο αποχρώσεις και όπως βλέπετε και κίτρινη απόχρωση και. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τη μίξη. Αυτά θέλουν πολύ καλή ανακίνηση πριν από την χρήση τους. Θα πάρω λοιπόν μία αντλία από αυτό το προϊόν, από το foundation. Είναι πολύ υδαρές, παιδιά. Θέλει προσοχή και στην ανάμιξη αλλά και στην ώρα που το εφαρμόζετε στην παλετίτσα σας ή οτιδήποτε χρησιμοποιείτε, γιατί είναι πολύ επικίνδυνο να σας τρέξει, να σας γυρίσει το μπουκαλάκι, να αδειάσει. Λοιπόν, θα βάλω μερικές σταγόνες και από το καφέ και θα βάλω και μερικές σταγόνες από το κόκκινο, γιατί θεωρώ ότι αυτό θα μου δώσει την τέλεια απόχρωση. Μπορείτε να πειραματιστείτε, μην σας φαίνεται τρομακτικό. Μία, δύο, τρεις φορές θα τον βρείτε το συνδυασμό και τη σωστή απόχρωση που ταιριάζει στην δική σας επιδερμίδα. Θα το αναμίξω λοιπόν εδώ στην παλετίτσα μου και θα δω αν αυτό που έχω φτιάξει μου ταιριάζει. Αν δεν μου ταιριάζει, μπορώ πάντα να το διορθώσω προσθέτοντας μία άλλη απόχρωση, αν και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σωστό, πώς το βλέπετε. Λοιπόν, θα το εφαρμόσω με ένα πινέλο χωρίς να βάλω primer. Γιατί θέλω πραγματικά να τεστάρω και την απόδοση του συγκεκριμένου foundation και το αποτέλεσμα χωρίς να έχω τίποτα άλλο στο πρόσωπό μου ή, όπως σκέφτομαι, μπορούμε να βάλουμε primer από τη μία πλευρά του προσώπου, γίνεται και αυτό, και ας βάλω το pore filler από εδώ και πέρα για να δούμε αν θα έχει διαφορά. Ένα primer που μου αρέσει πολύ, αλλά βέβαια όλα τα primers δεν δουλεύουν το ίδιο με όλα τα foundations, έτσι. Οπότε θα συνεχίσω την εφαρμογή. Όπως είδατε, η καλυπτικότητα είναι πάρα πολύ καλή από αυτή την πλευρά του προσώπου μου. Συνεχίζω. Και δεν νομίζω να χρειαστώ περισσότερη ποσότητα από αυτή που έχω ήδη στην παλέτα μου. Λοιπόν, εκ πρώτης όψεως το αποτέλεσμα φαίνεται ομοιόμορφο. Νιώθω όμως ότι κάθεται στην επιφάνεια της επιδερμίδας. Δεν μπαίνει στους πόρους να γίνει ένα με την επιδερμίδα μου και αυτό δεν μου αρέσει πολύ. Επίσης θα μπορούσα να το έχω σκουρίνει και λίγο παραπάνω τώρα που το βλέπω ξανά.
Αλλά δεν πειράζει. Θα χρησιμοποιήσουμε bronzer και όλα θα έρθουν στα φυσιολογικά τους επίπεδα. Θα του δώσω λίγο χρόνο να σταθεροποιηθεί πριν το σετάρω και πριν βάλω οποιοδήποτε άλλο κρεμόδες προϊόν από πάνω, γιατί έχω την εντύπωση ότι αν το κάνω τώρα θα μου κουνηθεί. Θα συνεχίσω με το concealer μου. Θα χρησιμοποιήσω το Soft Matte Complete Concealer από NARS που έχω ερωτευτεί και εμπιστεύομαι, το οποίο θα βάλω και εδώ γύρω από το στόμα που θέλω να φωτίσω λίγο την περιοχή, στο πηγούνι, στην άκρη και στη ράχη της μύτης, αλλά και εδώ στην περιοχή ανάμεσα από τα μάτια. Θα συνεχίσω με Cream Contour από Fenty Beauty. Θα χρησιμοποιήσω αυτό στην απόχρωση μακιάτο με το ίδιο πινέλο που χρησιμοποίησα πριν. Και με ταμποναριστές κινήσεις, γιατί πραγματικά φοβάμαι ότι θα μου μετακινηθεί το foundation από κάτω και θα τρέχουμε μετά. Εν τω μεταξύ, η μόδα τώρα τελευταία λέει να βάζεις πάρα πολύ ψηλά το contour σου. Δεν μπορώ να πάω πιο ψηλά από αυτό το σημείο που είναι το κόκαλο. Μέχρι εκεί νομίζω ότι είναι ικανοποιητικό για το δικό μου πρόσωπο. Δεν σημαίνει ότι ό,τι βλέπετε σε TikTok και σε tutorials μακιγιάζ ταιριάζει και στο δικό σας πρόσωπο. Έτσι, να το τεστάρετε και να έχετε άποψη δική σας, γιατί το κάθε πρόσωπο είναι διαφορετικό και τέλος πάντων και το τι μας αρέσει. Και το ότι έχουμε συνηθίσει στο πρόσωπό μας είναι επίσης διαφορετικό. Αυτό το χλωμό πρόσωπο χρειάζεται σίγουρα ρούζ. Θα χρησιμοποιήσω την απόχρωση Grand από τα Glow Play Blushes της MAC. Σας το έχω δείξει και στο βίντεο που είχαμε κάνει με τη συλλογή από τα ρούζ μου. Αν δεν το έχετε δει, σας βάζω το link εδώ πάνω για να το δείτε. Είναι ένα από τα αγαπημένα μου ρούζ. Βρίσκω ότι δίνει αυτό το πολύ φρέσκο αποτέλεσμα και ειδικά με το σημερινό μακιγιάζ. Είναι αυτό που είχα χρησιμοποιήσει βασικά τις προάλλες. Νομίζω ότι ταιριάζει πάρα πολύ. Θα βάλω και λίγο πάνω από τη μύτη. Μ' αρέσει αυτή η τοποθέτηση του ρούζ. Τη βρίσκω είναι σαν να σε έχει χτυπήσει πραγματικά ο ήλιος. Ήρθε η ώρα να σετάρουμε τα πάντα και θα χρησιμοποιήσω για την περιοχή γύρω από τα μάτια την Secret Brightening Under Eye Powder από την Laura Mercier και στο υπόλοιπο πρόσωπο την Translucent στην απόχρωση Honey. Τώρα νιώθω λίγο πιο σίγουρη ότι το μακιγιάζ μου δεν θα μετακινηθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας. Πάμε σε φρύδια Perfectly Defined Longwear Brow Pencil στην απόχρωση Espresso, κλασικό και αγαπημένο, γιατί το μολύβι από Huda, παιδιά μου, τελείωσε. Από Bobbi Brown, αυτό θα χρησιμοποιήσω σήμερα. Μου τελείωσε αρκετά γρήγορα και αυτό γιατί το χρησιμοποιούσα κάθε μέρα. Νομίζω όμως ότι συμφέρει να το ξαναγοράσω. Απλά επειδή έχω και δεύτερο μολύβι από Bobbi Brown, που και αυτό τελειώνει, θα χρησιμοποιήσω αυτό σίγουρα πρώτα. Και μετά θα παραγγείλω το μολύβι της Huda το πολύ λεπτό ξανά. Έτσι κι αλλιώς προσπαθώ να τηρήσω όσο περισσότερο μπορώ το No Buy. Δεν το έχω σπάσει, δεν έχω αγοράσει απολύτως τίποτα μέχρι στιγμής. Και θέλω να μου πείτε κι εσείς αν το έχετε ξεκινήσει και πώς σας πάει μέχρι τώρα. Έχετε παρασυρθεί? Gel φρυδιών από MAC. Δεν μπορώ να πω ότι είναι το αγαπημένο μου. Δηλαδή αν έχετε πολύ ατίθασα φρύδια ή αν θέλετε να κουκαλώνουν κυριολεκτικά, αυτό δεν είναι το gel για εσάς. Αλλά εμένα με ικανοποιεί αρκετά, γιατί μου τα κρατάει στη θέση τους. Τους κρατάει το σχήμα δηλαδή. Αυτό που δεν έκανα πριν είναι να σετάρω τα βλέφαρά μου και έχει αρχίσει και μαζεύει εδώ λίγο το κονσίλερ, οπότε θα το στρώσω και θα βάλω λίγη πούδρα και στα βλέφαρα για να συνεχίσουμε με τη μία και μοναδική σκιά που θα χρησιμοποιήσουμε σήμερα. Ξέρω, σας ακούγεται απίστευτο και όμως είναι αληθινό και πάρα πολύ εύκολο να γίνει το σημερινό eye look. Η σκιά λοιπόν που θα χρησιμοποιήσω είναι αυτή εδώ από MAC, η απόχρωση είναι Devoted to Chili, έτσι λέγεται, και είναι από τις Powder Kiss Soft Matte Eyeshadows. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι να χρησιμοποιήσω αυτό το πολύ fluffy πινέλο και να έρθω σε αυτό εδώ το σημείο και να την τοποθετήσω. Αρχικά, βλέπετε, δεν το έχω σηκώσει καθόλου, κάνω μόνο κινήσεις ή αλλοκαθαριστήρα και την τοποθετώ σε αυτό το σημείο, που μπορείτε να το κάνετε και με ανοιχτά μάτια, είναι ακριβώς εκεί που κλείνει εμένα το βλεφαρό μου και τώρα θα έρθω σιγά σιγά προς τα πάνω και ό,τι υπάρχει στο πινέλο μου θα το διαμοιράσω προς το φρύδι για να κάνω αυτό το πολύ ωραίο ντεγκρατάρισμα και το πολύ ωραίο σβήσιμο και θα φαίνεται σαν να έχουμε χρησιμοποιήσει και άλλη σκιά για το σβήσιμο, ενώ πραγματικά θα έχουμε χρησιμοποιήσει μόνο αυτήν. Βλέπετε πόσο εύκολα απλώνεται έτσι και πόσο κρεμώδης είναι. Εν τω μεταξύ το χρώμα είναι ένα χρώμα που εγώ δεν θα αγόραζα να πω την αλήθεια, γιατί μου φαίνεται πάρα πολύ έντονο. Παρ' όλα αυτά βγαίνει τόσο ζεστό στα βλέφαρα, τόσο ωραίο. Και επειδή ξέρω for a fact ότι το έχει και μία φίλη μου που είναι ξανθιά, θέλω να σας πω ότι ταιριάζει πολύ ωραία και σε εσάς
που είστε ξανθιές και δεν είστε μελαχρινές σαν και εμένα. Λοιπόν, τώρα που έχω κάνει λοιπόν το σβήσιμό μου, θα πάρω ένα πινέλο με πιο συμπυκνωμένα τριχάκια και θα πάρω αρκετή ποσότητα από τη σκιά και θα το τοποθετήσω ακριβώς εδώ στη βάση, πιο ταμποναριστά, και θα έχω, όπως βλέπετε, μεγαλύτερο pigment και καλύτερη απόδοση και πιο έντονο χρωματικό αποτέλεσμα. Όσο πηγαίνω εδώ προς την εξωτερική γωνία του ματιού, φυσικά το φέρνω προς τα πάνω. Προσπαθώ δηλαδή να κάνω αυτή τη γωνίτσα εδώ για να είναι ανωδικό το βλέμμα μου. Και θα τονίσω αρκετά το χρώμα μέχρι αυτό εδώ το σημείο που τοποθετήσαμε τη σκιά στην αρχή, γιατί θέλω να φαίνεται η διαφορά του βάθους. Έχω ολοκληρώσει λοιπόν την τοποθέτηση της σκιάς και αυτό που θα κάνω τώρα είναι να πάρω αυτό το καφέ μολύβι από YSL, το οποίο είναι ένα από τα πολύ αγαπημένα μου, και θα το φέρω εδώ ρίζα-ρίζα στη γραμμή των κάτω βλεφαρίδων και θα το φέρω και μέσα στο μάτι από την πάνω μεριά. Λοιπόν, με το ίδιο μολύβι θα τραβήξω μια γραμμούλα η οποία θα είναι συνέχεια της κάτω γραμμής των βλεφαρίδων με ανοιχτά μάτια εδώ, και αυτό θα είναι ο οδηγός μου ουσιαστικά για να κάνω μια γραμμή σαν eyeliner, ok? Τώρα θα κρατήσω λίγο το μάτι μου, γιατί εμένα είναι κουκουλωτό και θέλω να κάνω εδώ μόνο μία μικρή γραμμούλα. Όπως βλέπετε δεν είμαι πολύ συγκεκριμένη στην εφαρμογή μου, γιατί τώρα θα πάρω ένα πινελάκι και θα την κάνω όσο ευθεία θέλω τη γραμμή. Και τώρα, επειδή θέλω να διορθώσω αυτό το σημείο και να κάνω λίγο πιο λεπτή τη γραμμή μου και να μην υπάρχει σκιά από κάτω, θα πάρω λίγο κονσίλερ και θα διορθώσω αυτό το σημείο. Θα σβήσω δηλαδή ουσιαστικά ό,τι δεν μου αρέσει. Μπορείτε να κάνετε το ίδιο με eyeliner, μπορείτε να το κάνετε με σκιά, μπορείτε να σταθεροποιήσετε το μολύβι αν θέλετε με σκιά. Εμένα αυτό το αποτέλεσμα μου αρέσει και νομίζω ότι είναι αρκετό, δεν θα κάνω τίποτα παραπάνω. Τώρα, χρησιμοποιώντας το ίδιο πινέλο με το οποίο άπλωσα το μολύβι, θα πάρω λίγη ποσότητα από τη σκιά και θα σβήσω λίγο το μολύβι στο κάτω μέρος των ματιών, από τη μέση μέχρι το εξωτερικό τους, και έτσι κάνουμε λίγο πιο ομοιόμορφο το look και τονίζουμε ακόμη περισσότερο τα μάτια. Εμένα μου αρέσει πολύ αυτό το smoky, το οποίο δεν είναι το κλασικό που κάνεις με σκούρα χρώματα, με καφέ, με μαύρο. Είναι ένα διαφορετικό smoky eye και πραγματικά το έχω λατρέψει. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε μάσκαρα. Θα χρησιμοποιήσω σήμερα την αγαπημένη μου Lindol από Lancôme, που τη χρησιμοποιώ τον τελευταίο καιρό και έχω κολλήσει. Επίσης, όσοι και όσες δεν έχετε δει το βίντεο που σας δείχνω τη συλλογή μου με τις μάσκαρα, μπείτε να το δείτε, παιδιά. Έκανα τόσο κόπο να το φιλμάρω, δηλαδή κρίμα είναι να μην το δείτε, γιατί πραγματικά δοκιμάζω μία προς μία τις μάσκαρα για να μπορείτε να δείτε και το αποτέλεσμα στις βλεφαρίδες μου. Εν τω μεταξύ, δεν πιστεύω να νομίζατε ότι θα μείνω μόνο στο cream contour αλλά και αυτό το ρούζ που είχαμε βάλει πριν, απλά ήταν η πρώτη βάση στο πρόσωπο. Τώρα θα συνεχίσω με bronzer από Bronze & Glow της Charlotte Tilbury, γιατί ξεκάθαρα θέλω να ζεστάνω λίγο ακόμα το πρόσωπο. Για το contour της μύτης θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ από Kevin O'Quan, που όλο ξεχνάω να το χρησιμοποιήσω και όταν το ξαναθυμάμαι θυμάμαι πόσο ωραίο είναι, ειδικά για το contour της μύτης, που εντάξει δεν επιμένω πολύ συχνά, αλλά όταν το κάνω μου αρέσει πάρα πολύ, παιδιά. Και για ρούζ θα χρησιμοποιήσω το Mini Bloom από Natasha Denona, που είναι και λίγο ηριδίζων αλλά δίνει τέτοια φρεσκάδα στην επιδερμίδα που δεν υπάρχει. Γενικά τώρα τελευταία το χρησιμοποιώ πάρα πολύ και σε πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα, όπως βλέπατε από αυτή την πλευρά, αλλά οκ, θα το μπλεντάρω και θα το διορθώσω. Μου αρέσει πάρα πολύ το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε, γιατί ήρθε η ώρα να βάλω κραγιόν. Μολύβι από Anita Brand στην απόχρωση Toffee, ξέρετε ότι είναι η λατρεία μου και ο εθισμός μου. Δηλαδή και μόνο το να το βάλετε με ένα lip gloss από πάνω είναι τόσο ωραίο. Και το κραγιόν που είχα χρησιμοποιήσει ήταν αυτό εδώ από MAC, από την Powder Kiss σειρά. Η απόχρωση είναι η Cross Fade και θα το δείτε τώρα τι συγκλονιστικό είναι στα χείλη. Νομίζω ότι είναι μια απόχρωση που ειδικά την άνοιξη τα σπάει. Τι λέτε, πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το τελικό αποτέλεσμα. Θα χρησιμοποιήσω το Airbrush Flawless Finish Spray από την Charlotte Tilbury για να σετάρω το πρόσωπό μου.
γιατί θα βάλω και μάσκα μετά και θα τεστάρω το συγκεκριμένο foundation να δω πώς θα τα πάει με την μάσκα, γιατί είμαι πάρα πολύ περίεργη. Πάντως, όπως βλέπετε αυτή τη στιγμή, το αποτέλεσμά μας είναι matte, όσο matte εμένα μου αρέσει και όσο matte εγώ θέλω. Highlighter ήθελα να βάλω, αλλά τελικά δεν θα βάλω, απλώς να σας δείξω μόνο αυτό το προϊόν από Total Control Pro στην απόχρωση Cool, γιατί είναι πραγματικά μια πολύ ωραία απόχρωση και θα πρότεινα να το αναμίξετε κιόλας με το foundation σας, αν σας αρέσει ένα πιο έτσι λαμπερό αποτέλεσμα και ένα όχι τόσο matte αποτέλεσμα όσο μ' αρέσει εμένα. Όπως βλέπετε, σχεδόν εξαφανίστηκε, αλλά αφήνει αυτή την ανεπαίσθητη πολύ ωραία γυαλάδα. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Αυτό ήταν το σημερινό μακιγιάζ. Περιμένω όπως πάντα τα like σας και τα σχόλιά σας. Την επόμενη εβδομάδα, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα σας έχω βίντεο που τεστάρω ένα διαφορετικό foundation κάθε μέρα με τη μάσκα για να δούμε πώς ανταποκρίνεται και τελικά ποιο θα είναι το πιο ανθεκτικό. Περιμένω τις ιδέες σας, τι άλλο θα θέλατε να δείτε σε αυτό εδώ το κανάλι. Φιλιά πολλά, καλό Πάσχα να έχουμε, γιατί έρχεται και μεγάλη εβδομάδα και θα σας δώσω το επόμενο. Bye bye!